τα Χανιά και συγκεκριμένα θα πάμε στην λίμνη Κορισία. Δεν την ξέρετε, τη λίμνη Κουρνά. Γιατί έτσι λεγόταν η αρχαιοελληνική τους ονομασία, έτσι ήταν τελικά, επικράτησε βέβαια η αραβική. Θα πάμε στην απόλυτη, με απόλυτο τρόπο επιτυχημένο, την διοργάνωση των 20 κορίσιων διασυλλογικών, συγγνώμη, αγώνων. Κανόε Καγιάκ, Σπρίτ και Σαπ. Κάνανε αγώνες, στόχος είναι να έρθουν άτομα από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στους αγώνες και το νησί μας και τα Χανιά, ιδιαίτερα αυτό το σημείο, να γίνει παγκοσμίως γνωστό για αυτό το έργο. Μιλάμε για τη λίμνη Κουρνά, γιατί έτσι την γνωρίζετε οι περισσότεροι. Η αρχαιοελληνική της ονομασία ήταν κάτι που και εγώ δεν γνώριζα προσωπικά, η λίμνη Κορισία λεγόταν. Μιλάμε για την μοναδική λίμνη στην Κρήτη γλυκού νερού, μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση, τόσο κοντά μας τελικά. Όχι μόνο για να απολαύσουμε θαλάσσια σπόρο, όχι μόνο για να παρακολουθήσουμε ασφαλώς τους αγώνες που προηγήθηκαν το Σαββατοκύριακο αυτό, αλλά και το τριήμερο 1 με 3 Νοεμβρίου, κυρίως όμως για να πάρουμε μία ανάσα. Να κάνουμε τη βόλτα μας, θα πάμε για πικνίκ, να απολαύσουμε το τοπίο και τις διακυμάνσεις βάσει του φωτός, πώς καθρεφτίζεται πάνω στα νερά και διαφοροποιείται το χρώμα και πολλά πολλά άλλα. Και να φάμε και καλό φαγητό. Επίσης όμως πρέπει να πούμε ότι χάρη στο Ναυτικό Όμιλο Χανίων, σε συνεργασία με τον Δήμο από Κόρωνα, πραγματοποιήθηκαν και οι Πανελλήνιοι Αγώνες Καγιάκ Special Olympics 2019. Με μια συμμετοχή ιδιαίτερη από, για πρώτη φορά, από χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Λιθουανία και η Φινλανδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνεργάτη μας στα Χανιά, τον Αντώνη Γκλεζάκη, για το υλικό του και πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τι πραγματοποιήθηκε. 20η Κορίση Διασυλλογική Αγώνας. Με φόντο τη μοναδική λίμνη του Κουρνά, περισσότεροι από 200 αθλητές και αθλήτριες από 14 σωματεία της Ελλάδας και της Κύπρου πήραν μέρος στους 20ους κορίσιους διασυλλογικούς αγώνες κανόε καγιάκ που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο στη λίμνη Κουρνά ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων. Η διοργάνωση περιελάμβανε και τους Πανελλήνιους Αγώνες Καγιάκ Special Olympics, στους οποίους πήραν μέρος 70 αθλητές. Είχαν μάλιστα τη χαρά να προπονηθούν και να συνυπάρξουν με τους συμβατικούς αθλητές. Με δικές τους αποστολές πήραν μέρος η Φιλανδία, η Λιθουανία και η Γερμανία. Τα παιδιά αυτά προπονούνται μαζί με τα συμβατικά παιδιά. Συνυπάρχουν δηλαδή τα special με τα κανονικά παιδιά. Αυτό βοηθάει και τα special και τα δικά μας, έτσι ώστε στις αναστροφές τους να είναι κάτι φυσιολογικό και να αναπτύσσονται μαζί στον ίδιο χώρο. Ο κύριος Νικόλαος Κουριδάκης, έφορος του τμήματος Κανόε Καγιάκ του Ναυτικού Όμιλου Χανίων, μίλησε για μια επιτυχημένη διοργάνωση την οποία αγκάλιασε ο Δήμος από Κορώνου και η Περιφέρεια Κρήτης. Παιδιά μετά την ηλικία των 8-9 ετών που ξέρουν κολύμβη, μπορούν να έρθουν στη Σούδα, όπου έχουμε το λεμβαρχείο μας του Ναυτικού Όμιλου Χανίων, και να συμμετέχουν στο άθλημα. Ξεκινάνε στην αρχή δοκιμαστικά και ανάλογα μπορούν να εξελιχθούν σε διάφορες κατηγορίες. Στη σημασία της συμμετοχής των αθλητών των Special Olympics αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του τμήματος Κανόε Καγιάκ του Ναυτικού Όμιλου Χανίων, Θανάσης Ασημακόπουλος, επισημένοντας ότι η συναναστροφή με τα υπόλοιπα παιδιά βοηθά στο να αναπτύσσονται μαζί ισότιμα στον ίδιο χώρο. Τα τελευταία 6 χρόνια βλέπουμε μια αύξηση των αθλητών στα Χανιά, όμως δεν είναι ένα προβεβλημένο άθλημα. Δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν έχει πιθανόν ενδιαφέρον, παρότι είναι ένα άθλημα του νερού, γίνεται σε λίμνη ή σε θάλασσα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα ναυτική, μια χώρα η οποία κολυμπάει στο νερό και περιμέναμε να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον και συμμετοχή σε αυτό το άθλημα. Τους κορίσιους διασυλλογικούς αγώνες παρακολούθησε μεταξύ άλλων η υπεύθυνη διοργανώσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για την τοποθεσία στον Κουρνά, με την προοπτική οι αγώνες να πάρουν σταδιακά πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χαρακτήρα. Έχουμε οργανώσει πολλά δρόμενα Special Olympics σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτή η διοργάνωση είναι μοναδική επειδή αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε προσκληθεί στην Κρήτη, τα Χανιά, και είναι η στιγμή να πω ευχαριστώ στις τοπικές αρχές που έδωσαν αυτή τη δυνατότητα σε αθλητές των Special Olympics από όλη την Ευρώπη. Μέλη της ομάδας Κανόε Καγιάκ του Ναυτικού Ομίλου Χανίων καταγράφουν διακρίσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, το άθλημα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές.
Παρ' όλα αυτά, στα Χανιά τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου Χανίων Σισούδα για να ασχοληθούν με το κανόε καγιάκ έχει αυξηθεί. Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μια άρτια διοργάνωση. Ο ναυτικός όμιλος Χανίων έδωσε ραντεβού με τους αθλητές για την επόμενη διοργάνωση, βάζοντας τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Ναι, βλέπουμε όμως εμείς ωραίες εικόνες και απολαμβάνουμε τόσο από τη λίμνη Κορυσία ή αλλιώς Κουρνά, όσο και γενικά από τις λίμνες της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης γενικά. Και τα νερά της Μεσογείου όμως πρέπει λίγο να μας προβληματίσουν διαφορετικά.